Λες και είμαστε μαγκάνιες φορές και είμαστε στις ειδήσεις τώρα. Παρουσιαστές. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σήμερα θα σας πούμε τον καιρό. Από εδώ πέρα βλέπουμε έντονες βροχοπτώσεις. Όπα, έντονες σαν το βράδυ ειδικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε. Λοιπόν. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε τούτο εδώ πέρα το κανάλι. Φωνάζω λίγο και με έχει ακούσει όλη η γειτονιά γιατί έχουν μόνο δυο τους μικρόφωνο και είμαι στη μέση. Οπότε... Θέλω να φωνάζω! Όχι. Θέλω να φωνάζω! Παιδί μου! Σταμάτα! Σταμάτα, ρε, δεν σε ακούει όλη η γειτονιά, σε ακούει όλη η περιοχή! Δεν πειράζει! Ωραία. Λοιπόν, σήμερα που λέτε, θα κάνουμε ένα βίντεο που παραγγέλνουμε από την καλύτερη κρεπερή της γειτονιάς μας. Είχαμε κάνει και παλιότερα ένα τέτοιο βίντεο. Μπράβο. Που είχαμε παραγγείλει το καλύτερο σουβλατζίδικο, ναι. Νομίζω. Βέβαια, σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο τώρα έχουμε και τη φίλη μας, τη Μαρία. Γενικά. Λοιπόν, σε όλα τα βίντεο. Θέλουμε να. Εντάξει, δίνουμε ποσοστά, παιδιά. Θέλουμε να. Τη δίνουμε ποσοστά, παιδιά. Θέλουμε να. Ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη εδώ πέρα του καναλιού. Λοιπόν. Και εμένα. Και γενικά. Και σένα. Και σένα. Δίνουμε λεφτά, και το Spike. Γενικά, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας που μας δείχνετε τη στήριξή σας. Με τα like, subscribe. Μπράβο. Και όλα τα συναφή. Να κάνετε like, subscribe. Τι έκανε. Έπαθα. Μαρία. Έπαθες, Μαρία. Να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι για να συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τέτοια ωραία βίντεο. Βέβαια και να μην κάνετε εμείς θα κάνουμε, αλλά να κάνετε. Και πριν κάνουμε, κάναμε τέτοια βίντεο εμείς. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, θα παραγγείλουμε όπως είπαμε από την καλύτερη κρεπερή της περιοχής μας. Ναι. Μπήκαμε στο Google, βρήκαμε όλες τις κρεπερή της περιοχής, είδαμε ποια έχει τις καλύτερες κριτικές. Και είπαμε να πάρουμε τις καλύτερες. Και είπαμε να πάρουμε τις καλύτερες. Παιδιά, για να φάμε. Δεν βγαίνει το μπάτζετ να πάρουμε τις χειρότερες και να πετάξουμε, ναι, το φαγητό μετά. Τίποτα άλλο δεν έχουμε φάει κιόλας σήμερα, οπότε, οπότε να φάμε. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικές κριτικές που, ναι, είδαμε. Mm-hmm. Μετά να προβούμε στην παραγγελία. Μπράβο. Όμορφα, ωραία. Και, μετά και όταν να φάμε. Έρθει, να φάμε εδώ πέρα και να κρίνουμε αναλόγως κι εμείς βάσει τη δική μας εμπειρία. Και... Για να δούμε, θα είμαστε αυστηροί κριτές. Και στο τέλος. Και παίζω τηλεόραση, όντως. Ναι, και στο τέλος του βίντεο, ναι, θα πάμε και θα γράψουμε μια δική μας κριτική στο κατάστημα. Ωραία. Από τον δικό μας λογαριασμό. Ωραία. Μια δική μας κριτική στο κατάστημα, αν μας άρεσαν ή όχι τα προϊόντα τους κλπ. Αν παρατηρήσαμε κάτι που ήταν ωραίο ή όχι. Μια αληθινή κριτική 100%. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε την κριτική μας στο κατάστημα. Μπράβο, πάμε να διαβάσουμε τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η Σμαρό γράφει: ωραίες γεύσεις σε καλές τιμές και ευγενικό προσωπικό. Ειδικά τα club sandwich είναι όνειρο. Μπράβο. Να πούμε εμείς τώρα ότι δεν πήγαμε στο κατάστημα να δούμε το προσωπικό. Παραγγέλνουμε, ναι, βέβαια, μέσω εφαρμογής. Ναι. Οπότε δεν ξέρουμε το προσωπικό τώρα, αλλά ναι. Δεν θα βάλουμε κάποια βαθμολογία σχετικά με το προσωπικό. Ακριβώς. Οπότε κρεπερί τώρα, club sandwich, εντάξει, συνηθές φαινόμενο είναι. Προφανώς, οπότε μπορεί να πάρουμε κάποιο. Θα δούμε. Θα πάρουμε, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε τι πήραμε και τι βαθμολογία βάλαμε. Πάμε επόμενη κριτική. Λοιπόν, εδώ... Κατεβατώ. Ναι, εδώ ο φίλος μας ο Ευθύμιος είχε όρεξη και μεράκι να γράψει ολόκληρα κατέβατο. Αλλά δεν μας πειράζει γιατί εμάς μας αρέσουν αυτά. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας: επιτέλους, μια εξαιρετική επιλογή της περιοχής μας. Όσο αναφορά την κρέπα. Αφορά δεν είναι. Αναφορά. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Πήραμε δύο κρέπες σοκολάτας με φράουλα και μπανάνα. Καλοψημένο λέει το φύλλο. Οπότε, παιδιά, πρέπει να είναι. Ανεβαίνουν πολύ... οι προσδοκίες. Σωστές δόσεις σοκολάτας. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν γλιτσουριάζεις. Άρα σημαίνει ότι είναι εξισορροπημένο. Ναι, άρα δεν γλιτσουριάζεις. Και φρέσκα υλικά. Ανεβάζει πολύ τις προσδοκίες. Ναι, και φρέσκα υλικά, έτσι. Όχι. Εντάξει, τώρα Οκτώβρη μήνα που θα βρούμε φρέσκα υλικά. Σεπτέμβρη, πώς το λένε, μήνα τέλη Σεπτέμβρη που θα βρούμε φρέσκα υλικά. Δεν ξέρω, αλλά ναι. Λοιπόν, άμεση εξυπηρέτηση, πολύ καλές τιμές και ευγενικό προσωπικό. Συγχαρητήρια, τέτοια καταστήματα θέλουμε. Και εμείς καταστήματα. Και έχει βάλει 5 στα 5 σε όλα. Στο φαγητό, στην εξυπηρέτηση και στην ατμόσφαιρα που λέει εδώ πέρα, αλλά ναι. Οπότε αυτή ήταν η κριτική του φίλου μας του Ευθύμιου και έχει εγώ μετά ανεβάσει... από αυτή την κριτική θέλω να δω κάτι. Έχει ανεβάσει πολύ τα στάνταρ, είπε για φρέσκα υλικά, ισορροπημένες γεύσεις. Θα μάθουμε. Φύλλα καλοψημένα. Πάμε να διαβάσουμε και άλλη μία η Μαρία, να μας πει. Λοιπόν. Δεν ξεκλειδώνει το κινητό. Έχεις από μπαταρία. Η φίλη μας στην Ατάσα. Νάτη! Αφίλη σου είναι. Ναι, τη γνώρισα.
Λοιπόν, λέει, η πιο νόστιμη ζύμη κρέπας που έχω φάει. 4 θαυμαστικά. Παίζει ρόλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τραγανή, κόμμα. Γευστική, 3 τελίτσες. Και όχι η λάσπη που συνηθίζετε. Να δοκιμάσετε. 3 θαυμαστικά. Θα δοκιμάσουμε. 3 θαυμαστικά. 1, 2, 3. Και να, αυτή έχει βάλει παντού 5 στα 5. Να. Okay. Δεν άρα... ξέρω, είναι πολύ υποσχόμενα. Άρα οι προσδοκίες τουλάχιστον για το φύλλο της κρέπας είναι από 2 άτομα, ναι, ότι είναι τέλειο και όχι λάσπος, ναι, και λοιπά. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ήρθε η ώρα να παραγγείλουμε. Δεν σας λέμε τι θα παραγγείλουμε. Όχι, θα σας πούμε μετά. Θα είναι έκπληξη γιατί μέχρι να βρούμε τι υλικά θα βάλουμε στις κρέπες. Τι υλικά θα βάλουμε, ό,τι πάρουμε τέλος πάντων. Ναι. Κλάφτα χαράλαμπε, θα περάσει κανένα 2 ώρα εδώ πέρα. Οπότε πάμε, παραγγέλνουμε μέσω γνωστής εφαρμογής. Μέσω γνωστής εφαρμογής. Λοιπόν, έρχονται και ανοίγουμε πάλι. Τι έχουμε εδώ! Μόλις ήρθανε. Ζεστά, ζεστά. Ζεστά, ζεστά, βέβαια αργήσανε λίγο. Αλλά ώρα αιχμής είναι σχεδόν. Κάνουμε βίντεο λίγο, ησυχία. Ναι, είναι ώρα αιχμής, οπότε. Καλά, λογικό είναι, οπότε ναι, οκ. Okay. Να πούμε στο σύνολο, κοστίσαν όλα μαζί 16 ευρώ και 20 λεπτά. Να πούμε βέβαια τι έχουμε πάρει κιόλας. Έχουμε πάρει ένα club sandwich, όπως διάβασα εγώ στην κριτική. Ναι, έχουμε πάρει ένα sandwich, γιατί νομίζω και για sandwich διαβάσαμε. Ναι, εντάξει, ένα sandwich πιστεύω σε μια κρεπερή είναι κάτι που λες ένα sandwich, φτιάξουμε ένα sandwich. Ναι, εντάξει. Και φεύγεις. Και έχουμε πάρει και 2 κρέπες. Μία γλυκιά, μία αλμυρί. Το αφεντικό τρελάθηκε, το budget έχει ανέβει τρελά. Έτσι. Ναι. Έτσι. Να είμαι καλά. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να βγάλουμε από τη σακούλα. Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τούτη από εδώ γλάστρα την πήραμε. Ναι. Κάνει την όμορφη της παρέας. Μπράβο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, όλες οι παρέες πρέπει να έχουν μία όμορφη. Τούτο εδώ είναι, ναι, είναι το σάντουιτς. Εγώ νομίζω ότι είναι κρέπ. Εγώ δεν υπολόγισα κάτι βέβαια. Στη σακούλα, παιδιά, την έχουμε έτσι προφανής, για προφανείς λόγους, ότι φαίνεται η εταιρεία. Ποια είναι το κατάστημα. Τούτο εδώ. Κάτι μπέικον, όχι, ψωμάκι είναι. Λοιπόν. Είναι η κρέπα η αλμυρή. Ναι. Η οποία έχει. Βασικά, να λέμε και τι έχουν ένα μέσα. Ωραία, λοιπόν, το σάντουιτς έχει πατάτες, σουγκαρέζα και κοτομπουκές, και... όπως μου αρέσει εμένα. Ακριβώς, κόστησε 4,5 ολόκληρο ευρώ. Η κρέπα η αλμυρή έχει πατάτες, σουγκαρέζα και μπέικον. Η οποία είναι για τη Μαρία και κόστησε μόνο 3 ευρώ και 10 λεπτά. Εντάξει. Αυτή εδώ είναι η γλυκιά που έχει μέσα σοκολάτα. Α, σοκολάτα μπανάνα και μπισκότο με γεύση φράουλα. Μπισκότο ωραίο με γεύση φράουλα. Η οποία κόστησε 3,60 και την πήραμε για να δοκιμάσουμε και κάτι γλυκό. Λοιπόν. Και αυτό είναι το πολυπόθητό μου κλαμπ. Κλαμπ. Ευχαριστώ. Δεν το θέλουμε. Το κλαμπ. Δεν φταίω εγώ. Κλαμπ σάντουιτς, παιδιά, είναι το κλασικό κλαμπ σάντουιτς, το οποίο παίρνεις όταν πας κάπου έξω, ρε, πιο πολύ. Ένα κλασικό θα πάρουμε. Εγώ έπρεπε να πάω. Η διατροφική και η λοιπά παίρνετε με κοτόπουλο, έχει και με κοτόπουλο, έχει και με μπιφτέκι, έχει και με φιλαδέλφια. Ναι, ναι, το βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά. Ναι. Λογικά. Ωραία. Και τώρα κάπου εδώ είναι που σας αφήνουμε να βγάλουμε το thumbnail. Α. Όχι. Και βγάζει την πατάτα, λέγεται. Λοιπόν, και αφού βγάλαμε το thumbnail το πολυπόθητο. Ναι. Εμένα οι πατάτες μου αρέσουν. Ωραία πατατούλα η προκάτ. Δοκιμάζουμε. Ναι, σιγά σιγά. Περίμενε, να ξεκινήσουμε από ένα, να δοκιμάσουμε όλοι. Ναι, γιατί θα χάσουμε τον μπούσουλα τώρα. Λοιπόν. Να είμαστε αντικειμενικοί. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα, βαθμολογούμε και κρίνουμε και λοιπά, ωραία. Μαρία, ευχαριστώ να είστε καλά. Να κάνεις την πρωτιά. Είναι η κρέπα η δικιά σου, όπως την τρως εσύ, οπότε... Θέλω να μάθω για τη ζύμη. Κι εγώ, κοίτα, τη βλέπω λίγο λαστιχωτή. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα. Ότι μέσα στη συσκευασία, μέχρι να έρθει από το delivery, μέχρι εδώ, έχει περάσει κάποια ώρα, έτσι, λοιπόν, οπότε... Παναγία μου. Αυτή τι έχει μέσα, ουγγαρέζα, μπέικον και παράδο. Πατάτα. Okay. Ωραία είναι η ζύμη. Απλά είναι... Είναι απλή. Εντάξει, ναι. Η Μαρία μπορεί να κρίνει ακριβώς. Ναι.
Ωραία είναι. Τι και πόσο, έτσι. Εμένα, ναι, σαν μπέικον, είναι ωραίο ψημένο. Ναι, είναι τραγανιστό. Η πατάτα είναι η πατάτα κλασική, αλλά είναι ωραία η προκατά. Δεν είναι, είναι. Ναι, και η Ουγγαρέζα. Η Ουγγαρέζα. Δημήτρη, έλα. Θα περίμενε και με ρωτήρι μου. Μ' αρέσει. Κοίτα, είναι αυτό ότι πάνω-πάνω... Θα σου πω, είναι που δεν έχει και κάτι. Αυτό, είναι σκέτο το φύλλο, μπράβο. Καλά ρε παιδιά, δοκιμάσου κι εγώ, όχι με την πατάτα, χωρίς. Πάντως είναι χοντρό το φύλλο, δεν είναι, είναι το λεπτό το ψεύτικο. Mm-mm. Και είναι και βαριά, παρόλο που έχει μόνο τρία υλικά μέσα. Εντάξει. Ήτανε και μέχρι να έρθει από το delivery. Ναι, έχει παπαριάσει. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Παρόλο που φαίνεται λαστιχωτό το φύλλο, ναι. Δεν είναι. Είναι ωραίο, φαίνεται, και είναι αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι ωραίο. Εντάξει, ένα 7,5 στα 10 θα και πω. Εγώ εκεί. Και εγώ 7,5. Πάμε επόμενο σάντουιτς. Έλαβα μωρό μου. Θα το αφήσουμε στο τέλος την κρέβα τη γλυκιά. Καλά, προφανώς. Έτσι, γλυκό, τέλος. Spike. Θες να μας πεις τι έχει μέσα πρώτα. Έχει πατάτα σίγουρα, κοτόπουλο, κοτομπουκιά. Πατάτα, κοτομπουκιά, μπέικον. Πατάτα, κοτομπουκιά και ουγγαρέζα. Α, πατάτα, κοτομπουκιά και ουγγαρέζα. Κοτομπουκιά είναι ωραία. Παιδί μου, εσύ να φας όλη τα μπούτια σου. Παναγία μου, τι είναι αυτό ρε. Παναγία μου, τι κάνεις τα μπούτια σου, μαζεύεις φαγητό. Ναι, κάνω κόθαμε για το χειμώνα. Απίσω κάτω από τα μπουκιά. Δεν σας ακούω. Κοίτα, επειδή συνήθως θυμάμαι όλα τα χρόνια σάντουιτς έπαιρνα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο από το χωριό μου, τέλος πάντων. Που είναι το μοναδικό που λέει σάντουιτς. Ναι. Σαν μέτρο σύγκρισης έχω αυτό. Το ψωμάκι του είναι καλύτερο. Είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά δεν ξέρω, το σάντουιτς από αυτό το μαγαζί τέλος πάντων μου άρεσε πιο πολύ. Αλλά τίμιο είναι. Πάλι ένα 7,5-8 θα του βάλω. Νομίζω, αυτή είναι η πρώτη δαγκονιά που έκανα. Ότι το συγκεκριμένο μαγαζί παλαιότερα, νομίζω το έκανε πιο μπαμπάτσικο πρώτον. Και δεύτερο νομίζω ήταν πιο ωραίο, πιο δεν ξέρω. Αλλά μ' αρέσει, δεν με χαλάει, μ' αρέσει πάρα ωραίο πολύ. Ωραίο είναι, δεν είπα ότι... Αλλά νομίζω παλιότερα το έκανε πιο μπαμπάτσικο. Σου λέω, έβαζε πιο πολλά πράγματα 8, μέσα. Αυτό δεν ξέρω παλιά τι έκανε. Εγώ του βάλω ένα 8,5. Εμένα επειδή το συγκρίνω με ένα μαγαζί. Μα εντάξει, έχουμε μέτρο σύγκριση τα αγαπημένα μας μαγαζιά, έτσι. Το ψωμάκι δεν μ' αρέσει. Okay. Αλλά τρώγεται, ωραίο όχι, είναι. Γευστικό, απλά, ναι. Είναι γευστικό. Απλά το ψωμάκι δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι στα μαγαζιά και μαμά σου περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε... βάζεις. 7. Τρώγεται, ωραίο είναι. Γευστικά. Εντάξει, κοίτα, μπορούμε να κάνουμε και ένα βίντεο που τρώμε με τα αγαπημένα μας μαγαζιά. Ναι. Να κάνουμε ένα tour γύρω-γύρω και να πάρουμε το αγαπημένο μας προϊόν από το αγαπημένο μας μαγαζί. Πάμε. Συγγνώμη. Σε κάτι το οποίο είναι. Εντάξει. Διαχρονικό. Εδώ κάνω. Πατατούλα, ωραία. Ένα κλασικό κλαμπ με το μικρό του ψωμάκι. Δεν ξέρω πώς είχατε φάει. Αν είχατε φάει, παίρνετε από το σχολείο, από τα ΕΠΑΛ. Αυτό εννοούσα. Στο το μαγαζί πριν. Μπράβο. Είχες φάει κλαμπ το Excel που έχει. Όχι. Είναι... Μόνο σάντουιτς έπαιρνε. Είναι οριακά. Ναι, ήταν πολύ ωραίο και εγώ. Το ψωμάκι είναι οριακά όλο το τέτοιο αυτό. Όχι, δεν έχω πάρει. Τέλος πάντων, πάμε να δοκιμάσουμε και το κλαμπάκι που επέλεξα. Θες να πάρεις κομμάτι, θες αυτό, τι θες. Εγώ αυτό. Και εγώ από αυτό θα πάρω. Βέβαια, να πω ότι έχει ντομάτα, που εγώ δεν την τρώω την ντομάτα. Αλλά για το βίντεο. Ναι. Θα τα κάνω όλα! Εδώ! Καλά εσύ πήγαινε μίλα του. Όχι. Κάτσε πάω, να ξεκινήσω εγώ τώρα. Ωραίο, είναι ένα κλασικό κλαμπ. Μην τρέπεσαι, μην λέγεις. Δεν συγκρίνω με κάτι, γιατί εγώ τα που έχω φάει, τα ίδια μου κάνει.
Ωραία. Λοιπόν, σε βάζεις. 1-9 θα το βάλω. Club sandwich είναι ωραίο. Εγώ θα πω ότι είναι το club sandwich που παίρνεις, πας στην παραλία. Ναι. Και παίρνεις από το κλασικό μπιτσόμπαρο της παραλίας στο club sandwich να φας κάτι να σε κρατήσει, ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι το υπέρ. Wow, ναι, όπως έγραφε. Εντάξει, είχε κι άλλα. Ναι. Μπορεί τα άλλα να είναι πιο ωραία. Εμείς πήγαμε στα basic. Αρχίζουμε να πάρουμε όλο το μενού. Κάντε like, subscribe για να κάνουμε ένα βίντεο. Παίρνουμε όλο το μενού από τα McDonald's, ας πούμε. Λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Βρε κάντε, ακόμα εδώ είστε. Λοιπόν, εντάξει, το βάλω και σε αυτό ένα 7,5-8. Είναι κάτι ok. Κοίτα. Λέγε εσύ. Έχω ως μέτρο σύγκριση σε ένα μαγαζί το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ το club sandwich που κάνει. Δεν συγκρίνεται τώρα το συγκεκριμένο. Και το μαγαζί έχει αλλάξει εκείνο. Τώρα, το έχει πάρει άλλο τώρα, οπότε μπορεί να έχει χαλάσει, δεν ξέρουμε. Ναι, σου λέω και τότε που είχα δοκιμάσει εγώ που έτρωγα. Mm-hmm. Γιατί και η Μαρία από το εκείνο το μαγαζί που λέει δεν έτρωγε, δεν έφαγε χθες. Mm. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει η ντομάτα, θα το πω και μου έσκασε πολύ έντονα. Αλλά σαν club sandwich είναι ωραίο, είναι τρώγεται, δεν είναι κάτι το wow. Εντάξει, απλά έχει πολύ πατάτα, έτσι. Ναι, έχει πάρα πολύ πατάτα, οπότε θα του βάλω κι εγώ ένα 7,5. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα που μυρίζει. Τι είχες με το φτιάρι. Από χθες που φάγαμε κρέας έχει φύγει το λιπάκι από μέσα ή είναι ακόμα. Όχι, το έχω αφήσει, λέω, κάνω απόθεμα για το χειμώνα, ρε. Ναι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα τώρα και δεν θέλω καν να φάω. Λοιπόν, κρέπα γλυκιά, η οποία θα με κάνει να πάω να φέρω ζυγαριά να τη ζυγίσω, αλήθεια. Να πάω. Πάω να φέρω ζυγαριά. Το περίμενε. Λοιπόν, μηδενίζουμε. Έχουμε φέρει τη ζυγαριά. Βέβαια τώρα είναι μαζί με το χαρτάκι, εντάξει, τώρα πόσο να ζυγίζει. Λοιπόν, είναι 583 γραμμάρια. Μαζί με το χαρτί βέβαια, έτσι, εντάξει, τώρα αυτό το... Μου έκανε επίθεση. Παναγία μου. Τώρα, το χαρτάκι αυτό, το τέτοιο, να είναι και 50 γραμμάρια. Δηλαδή, η κρέπα ζυγίζει κοντά μισό κιλό. Μισό κιλό κρέπα. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Να κάνω εγώ την αρχή. Βέβαια. Πώς θα την έκανε. Ήταν το μέρος, κατάλαβες. Mm. Παναγία μου. Είναι βαριά. Η κούπα. Παναγία μου, για Μάγκμπανκ είναι η σειρά, σε πάρουμε να πούμε. Τι μου λέει, σοκολάτες γύρω γύρω. Ασφάκι, Μαρία, δεν είναι βαριά. Ναι. Μισό κιλό κρέπα, ρε φίλε, δηλαδή. Τι είναι αυτό, ρε Μαρία, μπω τόσο μεγάλο. Μόνο στο φαγητό είναι. Θα πάω πάρα πολύ, θα πω να. Μάλλον της άρεσε και θέλει και δεύτερη, κατάλαβες. Άντε και μία δεύτερη. Να πω εγώ ή θα πει ο Μίτσος. Πες εσύ, πες εσύ. Ή θα πει ο Μίτσος, ο Ντι. Πες, εδώ πάμε. Ωραία είναι. Μ' αρέσει η μπανάνα. Μ' αρέσει και η σοκολάτα. Μ' αρέσει και η σοκολάτα. Φρόλο δεν μ' αρέσει εμένα. Καθόλου, πουθενά. Αλλά... Και μ' αρέσει που τη ρώτησα. Με φράουλα δεν έχω θέμα. Δεν μ' αρέσει πουθενά, ναι, συνεχίζουμε. Αλλά είναι ωραία. Έχεις λεωθεί και εσύ λίγο. Εμείς και έχεις βάλει καραγιόν, εσύ πέντε χρόνια και έχεις βάλει καραγιόν της μαμάς, ξέρεις. Και ένα φυλάκι, δηλαδή, αδειούς. Δεν είναι όσο εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, βαθμολογία. Ακούμε. Δεν σ' αρέσει φράουλα, δεν σ' αρέσει ντομάτα. Πάμε. Εμένα δεν μ' αρέσει ντομάτα. Ναι, ενώ δεν σ' αρέσει φράουλα, δεν σ' αρέσει ντομάτα.
Ωραία. Βάζω ένα 7. Επειδή είναι η φράουλα. Εγώ τη λάτρεψα. Μ' άρεσε. Είναι γλυκιά. Ό,τι και αν έχει μέσα μ' αρέσει. Θα του βάλω ένα 8,5. Εγώ θα πω ότι η μία αυτή μπουκιά που έφαγα πάνω-πάνω, έτσι, δεν ήταν ισορροπημένη. Ναι, και δηλαδή, εγώ ειδικά έχω... Μπούχτισα ήδη από τη σοκολάτα. Ήδη έχω γλουτσουριάσει. Θέλω να τη φάω. Ναι. Αλλά μπούχτισα. Ναι. Οπότε θα βάλω ένα 7. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, το μαγαζί, ένα τίμιο απλό μαγαζί, μια τίμια κρεπερή. Τώρα πάμε να φάμε και επιστρέφουμε να σας πούμε τι κριτική βάλαμε στο μαγαζί. Λοιπόν, φάγαμε. Βγήκα η μόνη ζωντανή από αυτή τη μονομαχία. Όχι, εντάξει. Να πω ότι εγώ έφαγα. Εσείς δεν φάγατε. Η Τώρα έφαγε όλο το σάντουιτς. Εγώ άφησα ένα κομμάτι από το κλαμπ. Η Μαρία άφησε... Σχεδόν όλη τη ζύμη. Σχεδόν όλη τη ζύμη και κάποια υλικά. Την κρέπα σοκολάτα δεν την άγγιξε κανείς. Και ούτε νομίζω να την αγγίξει. Σήμερα τουλάχιστον. Σήμερα τουλάχιστον. Γιατί η παιδιά δεν υπάρχει. Πυροτεχνήματα! Θάλασσες κύματα! Λοιπόν, και όπως είπαμε... Σε ένα καθαρό ουρανό! Και όπως είπαμε... Και όπως είπαμε, πάμε να κάνουμε την ανάλογη κριτική. Λοιπόν, ακούω. Τι πρέπει να γράψουμε. Λοιπόν, κοίτα, εμένα το σάντιτς μ' άρεσε. Ναι. Βέβαια, όπως είπα και πριν, παλαιότερα μου φαινόταν πιο μεγάλο, με πιο πολλά υλικά μέσα, πιο πολύ ουγγαρέζα. Ωραία. Ελπίδε μου... Κοίτα, μία γενική... Γενική τι? Ταχυδρομική. Αρχικά, θα βάλουμε 4 αστέρια στο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι για 5, όχι. Για μένα τουλάχιστον. Λοιπόν, γενικά ήταν καλό, δηλαδή... Τρομερή αποφώνηση κάνουμε στο βίντεο, έτσι. Ήταν καλό πυροτεχνήματα. Παλιά ήταν πιο καλό, αλλά ήταν καλό. Λοιπόν, πολύ ωραία κρέπα. Πολύ ωραία κρέπα. Τι κάνεις, σαν κλείσω τα χέρια. Δεν έφαγα και από την κρέπα. Πολύ ωραία κρέπα, πλούσια. Σε υλικά. Σε υλικά. Ναι. Θαυμαστικό. Ωραία, 3. Ναι, είναι και 3, έχεις δίκιο. Πολύ ωραία κρέπα. Δεν με ξέρετε να μου πει κάτι, απλά φάγαμε τώρα, έτσι. Πολύ ωραία κρέπα, πλούσια σε υλικά. Ωραία. Το club sandwich. Το club sandwich. Ήταν πολύ τραγανό. Ήτανε πολύ τραγανό. 1, 2, 3 θαυματικά. Μπράβο. Το sandwich. Το sandwich. Όλο δεν φύγει. Ήταν ωραίο. Το σάντουιτς το φάγαμε όλα. Τι λες, μωρέ. Το σάντουιτς ήταν... κομμένο. Ρε! Ήτανε πολύ ωραίο, λαχταριστό. Ήταν πολύ ωραίο και λαχταριστό. Όχι καθαριστικό, λαχταριστό. Δεν υπάρχει λέξη λεχθαριστό. Υπάρχει, αφού τη λέμε. Ήταν πολύ ωραίο, 3 θαυμαστικά. Ωραία. Η γλυκιά δεν ξέρουμε, δεν τη φάγαμε ακόμα, θα τη δοκιμάσουμε αύριο και θα μπούμε να γράψουμε. Σίγουρα το μαγαζί. Αξίζει. Αξίζει. Συγγνώμη. Δημοσίευση. Έχουμε γράψει πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο, πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο. Αλλά έχουμε γράψει όλα αυτά, αλλά βάλαμε 4 αστεράκια. Ναι. Έξυπνο. Εντάξει, κακό είναι. Καθόλου κακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φτάσαμε εδώ. Δεν είναι κάτι, έχουμε φουσκώσει τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Σπάκης νομίζω κούνησε για την κάμερα. Θα παίξουμε σε λίγο, αγόρι μου, κάτσε να χωνέψουμε. Ναι, έχουμε φουσκώσει αυτή τη στιγμή και δεν, όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, το απόλαυσα το σαντουιτσάκι. Το καταλάβαμε. Έκλασε.
Ρε, τα ρίχνετε στο σκυλί, πάτε καλά, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Σας έφυγε η κλανιά να πούμε το κορίτσι στο σκυλί. Το πηδίζει κι αυτό. Ναι, ξέρει τι έβγαλε. Η αποφώνηση έχει πάει πολύ λάθος. Η αποφώνηση αυτή έχει πάει πάρα πολύ λάθος. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Δεν πηδίζει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πάω να φύγω, εγώ δεν αντέχω. Να γελάσετε κι εσείς μαζί μας. Κάντε ένα like, ένα subscribe και καμπανάκι.